Ο Άρης μπροστά, ο Γκέλσον για τον Βασιλείου. Καλή παράλληλη πάσα, ο Πούλπο, ο Γκονζάλες μόλις έξω. Τρίτο λεπτό στο κόρνερ ο Ραντοσάβλεβιτς. Η κεφαλιά δοκάρει και μέσα, 1-0 ο Άρης στο τρίτο λεπτό, πολύ νωρίς. Προβάδισμα για την ελαφρά ταξιαρχία από τον Κλίμπελ. Εδώ ξανά το κόρνερ από τον Ραντοσάβλεβιτς, βγήκε ο Μπρουξ κεφαλιά στα δίχτυα από τον Κλίμπελ. Ο Άρης και πάλι μπροστά, ο Βασιλείου, καλή παλιά για τον Γκονζάλες, τελευταία στιγμή ο Χαραλάμπου σε κόρνερ. Το εκτελεί ο Ραντοσάβλεβιτς, Γκέλσον μαζί με τον Κλίμπελ για την κεφαλιά έξω. 13ο λεπτό, περνάει ο Λάζιτς δίπλα από την μπάλα, το φάουλ εκτέλεσε ο Ιονέσκο, ο Ρουμάνος έξω. Ραντοσάβλεβιτς στο κόρνερ, κεφαλιά στα δίχτυα από τον Γκέλσον, 2-0 ο Άρης. Και πάλι αποστημένη φάση και πάλι από κόρνερ του Ραντοσάβλεβιτς, εδώ ξανά δεν βγήκε ο Μπρουξ αυτή τη φορά, νικάει τον αμυντικό του Ερμή, ο Γκέλσον και κάνει το 2-0. Ο Ερμής μπροστά, το ψιλοκρεμαστό σιούτ από τον Invisible έξω. Αντεπίθεση για τον Άρη, ο Γκέλσον έδωσε στον Βασιλείου. Ο Βασιλείου και πάλι στον Γκέλσον, το πλασέ έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη και για τον Γκέλσον να κάνει το 3-0. Ο Γούμενος έδωσε στον Γκονζάλες το σιούτ άστοχο. Ο Γούμενος θα χάσει από τον Γκέλσον. Βασιλείου, γκολ! 3-0 ο Άρης νωρίς το 5ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου με τον Ιονέσκου. Εδώ ξανά από την πάσα του Βασιλείου. Θα κάνει το 3-0 ο Ιονέσκου, πανηγυρίζει εδώ με τους συμπαίκτες του. 3-0, όλα τελειώνουν στο Τσίριο. Νίκη για τον Άρη. Εδώ το σιούτ από τον Invisible, κανένα πρόβλημα για τον Κόβατς. Ο Άρης μπροστά, Ραντοσάβλεβιτς πάνω στον Μπρουξ. Στο 61ο λεπτό. 67ο τώρα ο Σερτσάο θέλει να τα κάνει όλα μόνος, έξω το πλασέ του, ενώ ήταν και ο Invisible εκεί που ήταν το στήριγμα του. Ένα σιούτ και πάλι από τον Σερτσάο στο 73. Φάουλ για τον Ερμή, ο Μπαρούν εκτελεί.